Η Ηλία είναι μαζί μας γιατί είναι και λίγο προχωρημένη η ώρα. Γεια σας κύριε Ηλία μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, κυρία πώς είστε? Πολύ καλά, εσείς? Προσπαθώ να αντεπεξέλθω των καταστάσεων, αν θέλετε την αλήθεια μου. Κατά τα λοιπά, όλα καλά, κύριε Ηλία μου. Λοιπόν, σε πολύ λίγο να πούμε στον κόσμο, για να μην τη χάσουμε κιόλα στην Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων. Χθες συνεχίζετε εσείς καθ' όλη αυτή τη διάρκεια, κύριε Ηλία, 74 μέρες πριν από τις εκλογές, να ενημερώνετε και να πληροφορείτε τον κόσμο, έτσι ώστε όταν φτάσει η 9η Ιουνίου, συγγνώμη, να ξέρουμε τι ακριβώς κάνουμε, γιατί είναι έτσι πολλά τα δεδομένα που έχουμε. Λοιπόν, οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις, αντιλαμβάνομαι. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι αν θα έχει όλη αυτή την ενημέρωση και την πληροφόρηση για να πάει να ψηφίσει σωστά. Και σε αυτό θέλω λίγο να ξεκινήσουμε με το πώς ψηφίζω. Αυτή την υπηρεσία που θα λειτουργήσει. Πείτε μας, σας παρακαλώ, κάποια πράγματα για αυτό. Είναι στις 2 Μαΐου. Προγραμματίζουμε να τη θέσουμε σε λειτουργία στις 2 Μαΐου και είναι ηλεκτρονική υπηρεσία «Τι ψηφίζω». Οπότε ο κάθε ψηφοφόρος θα μπορεί να εισάξει τον αριθμό της ταυτότητας του και την ημερομηνία γέννησης του και να δει που ακριβώς, τι ακριβώς θα ψηφίσει. Τι ψηφίζω, έκανα λάθος εγώ, παιδιά, δεν είναι πώς ψηφίζω, είναι τι ψηφίζω. Τι. Άρα, κύριε Ηλία μου, με αυτή την υπηρεσία, γιατί είναι πάρα πολύ... δηλαδή, θα γράφεις ότι εσύ η Κατερίνα που ψηφίζεις, για παράδειγμα, στο Γέρι, θα ψηφίσεις... Δεν θα το λες αυτό. Δεν θα το πεις, θα σου το πει το σύστημα. Θα μου το πει, ναι. Τι θα μου πει άλλο, ναι. Ότι ψηφίζω εκεί και ότι ψηφίζω δήμαρχο, αντιδήμαρχο, όλα αυτά. Δήμαρχο, αντιδήμαρχο, ψηφίζεις δημοτικούς συμβούλους, μέλη σχολικών εφοριών, ευρωβουλευτές, καθώς επίσης και πρόεδρο επαρχιακού οργανισμού αυτοδιοίκησης της επαρχίας που μένεις, και θα σου πει και πόσους σταυρούς προτίμησης θα πρέπει να βάλεις για την κάθε περίπτωση. Πολύ καλό αυτό που κάνατε, κύριε Ηλία, με τους σταυρούς προτίμησης. Το κάνουμε... Ναι, γιατί ο κόσμος το κάνουμε είναι σε συνεργασία. Μπερδεμένος. Το κάνουμε σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και ευχαριστώ ιδιαίτερα και τον Υφυπουργό Καινοτομίας, γιατί μας βοηθούν πάρα πολύ. Είναι μεγάλες ομάδες που εργάζονται για να ετοιμάσουμε αυτές τις εκλογές, κυρία Αγαπητού. Είναι σημαντικές. Και θέλω να εξηγήσω τον λόγο, γιατί με την μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης μεταφέρονται αρμοδιότητες πολλές στην τοπική αυτοδιοίκηση. Και θα εκλέξουμε ακριβώς στις 9 Ιουνίου εκείνους τους ανθρώπους που θα ηγούνται αυτού του εγχειρήματος και θα στελεχώσουν και τους επαρχιακούς οργανισμούς αυτοδιοίκησης και τα νέα δημαρχεία, τα νέα κοινοτικά συμβούλια, τα οποία θα αποτελούν και μέρος συμπλεγμάτων, ναι. Προκειμένου να προχωρήσουμε μπροστά, είμαστε αισιόδοξοι εμείς ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα επιτύχει και αυτή είναι και η δέσμευση του δικού μας του Υπουργού, του Υπουργού Εσωτερικών. Βεβαίως, ο οποίος ήταν και πάρα πολύ και πάντα παραμένει ειλικρινής στις τοποθετήσεις του, κύριος Ιωάννου. Αυτό οφείλουμε να το σημειώσουμε. Μείνετε λίγο μαζί μας, κύριε Ηλία μου, γιατί θα χρειαστώ και εσάς τη συνδρομή σας, μιλώντας τώρα και καλημερίζοντας την κυρία Λοϊζίδου. Γεια σας, κυρία Λοϊζίδου μου, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, ξεκίνησε το ψάρεμα, εγώ θα πω σε εισαγωγικά, κυρία Λοϊζίδου. Για παράδειγμα, έχουμε λάβει μήνυμα από άλλη επαρχία, από έναν ή μία υποψήφιο για τις επερχόμενες εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης, που δεν ξέρουμε ούτε που βρήκε το τηλέφωνο, ούτε είμαστε γραμμένοι σε κάποιον εκλογικό σε κάποιον κατάλογο ενώ κόμματος κτλ. Και είναι ακόμα και άλλη επαρχία. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε ξεκινήσει να λαμβάνετε παράπονα. Ναι, ένα βήμα πίσω να πούμε ότι έχουμε στείλει ακριβώς για να προλάβουμε όλα αυτά. Έχουμε στείλει επικαιροποιημένες οδηγίες 11 Μαρτίου σε όλα τα κόμματα προκειμένου να τις προωθήσουν στους υποψηφίους που θα στηρίξουν και στους συνεργάτες τους, ακριβώς για να προσπαθήσουμε να προλάβουμε αυτές τις ενοχλήσεις. Έχουν ήδη καταχωριστεί στο γραφείο κάποια παράπονα, ακριβώς που δεν έχουν καμία νομική βάση όπως το έχετε περιγράψει, δηλαδή δεν έχουμε δώσει ποτέ τη συγκατάθεση μας, δεν ανήκουμε
σε οποιοδήποτε κόμμα που νομιμοποιείται να μας στείλει ναι. Μήνυμα και εν τούτης το έχουμε λάβει. Το άλλο και αφορά συνάδελφο μας εδώ και μας το έλεγε χθες ότι έχει αλλάξει σπίτι, έχει αλλάξει διεύθυνση, κανένας δεν ξέρει τη νέα της διεύθυνση και ενώ πήγαιναν όλα τα γράμματα και τα λοιπά στην παλιά τη διεύθυνση ήρθε και την βρήκε στη νέα της τη διεύθυνση ένα φυλάδιο διαφημιστικό. Για τις εκλογές κάποιου υποψηφίου. Και διερωτάται η γυναίκα, πώς γίνεται ρε παιδιά, ακόμη ούτε η οικογένειά μου δεν ξέρει τη νέα μου διεύθυνση να έρθουν να με βρουν. Και δεν είναι πουθενά γραμμένοι. Από πού μπορούν λοιπόν να αλλιεύσουν τα στοιχεία μας? Να πούμε ότι μπορούν παράτυπα βεβαίως και παράνομα να πάρουν στοιχεία από φίλους και συγγενείς. Έχουμε δει πολλές φορές να κυκλοφορούν λίστες και οι οποίες περιέχουν ακριβώς, είστε υποψήφια εσείς, ζητάτε από μένα να σας δώσω ένα κατάλογο με 10 φίλους για να επικοινωνήσετε μαζί τους, σας δίνω και τα στοιχεία τους και εσείς επικοινωνείτε μαζί τους από αυτή τη λίστα, από αυτή την κόλλα που σας έχω δώσει. Προφανώς αυτό είναι εκτός νομιμότητας και έχουμε δώσει τις οδηγίες για να αποφεύγεται. Πολλές φορές, κύριε αγαπητού, δεν βρίσκουμε την πηγή, έτσι, διότι πολλές φορές επίμονα οι συμπολίτες μας ζητούν να μάθουν πού το βρήκε. Ναι, ή ποιος είναι αυτός πίσω, ρε παιδί μου, γιατί εγώ δεν τον ξέρω καν. Έχουμε πόσους χιλιάδες υποψήφιους. Κανένας δεν ξέρει ποιος και τι. Ναι. Όντως κάνουμε τις ερωτήσεις, κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις προς αυτόν που απευθύνεται. Το παράπονο πολλές φορές όμως μπορεί να μην βρούμε την πηγή. Αυτό που βρίσκουμε, που αυτό είναι η ουσία για μας, είναι η παραβίαση. Ότι έχει σταλεί αυτός που στέλνει το μήνυμα, αυτός που κάνει το τηλέφωνο, πρέπει να είναι σε θέση, έχει την ευθύνη με βάση τον νόμο, να αποδείξει ότι είχε πάρει τη συγκατάθεση του άλλου που έχει λάβει το μήνυμα ή είναι μέλος του κόμματος του. Να πούμε όμως ακόμα ότι ακόμα και να έχει αυτή τη συγκατάθεση και να είναι μέλος του κόμματος, είναι υποχρεωτική και η δεύτερη προϋπόθεση που είναι το stop SME. Σωστό. Η ατελής επιστροφή, όπως τη λέμε. Σωστό. Δηλαδή να μπορώ εγώ ατελώς να σταματήσω την αποστολή παρόμοιου μηνύματος. Να πάψω αυτά τα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι είναι πολύ πιεσμένος ο χρόνος σας, κυρία Λοϊζίδου. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Είστε καλά. Καλή γεια σας, γεια σας. Καλημέρα. Στην Ελλάδα, κύριε Ηλία μου, πάντως στοχοποιήθηκε και το Υπουργείο των Εσωτερικών μετά από κάποιες διαρροές που έγιναν. Γι' αυτό και έπαψε να είναι στην κούρσα των ευρωεκλογών η κυρία Σημακοπούλου. Δεν ξέρω εσείς τι ασφαλιστικές δικλείδες έχετε. Εμείς, κυρία αγαπητού, είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και έχουμε πολύ στενή συνεργασία με την κυρία Ειρήνη Λοϊζίδου, την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ακολουθούμε συγκεκριμένα στάδια προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχουν διαρροές προσωπικών δεδομένων προς τον κόσμο, προς ανεπιθύμητες, αν θέλετε. Ναι. Επίσης, έχουμε πολύ στενή συνεργασία με την νομική υπηρεσία, η οποία μας βοηθούν πάρα πολύ στον τρόπο που χειριζόμαστε τα ζητήματα των εκλογών. Το άλλο που ήθελα να πω με την ευκαιρία είναι να αναφέρω το ορόσημο της Δευτέρας Απριλίου. Δευτέρας Απριλίου, κυρία αγαπητού, είναι η μέρα που κλείνει ουσιαστικά ο εκλογικός μας κατάλογος. Δόξα τω Θεώ. Και γι' αυτό καλούμε, ναι, και καλούμε τους νέους που δεν είναι εγγεγραμμένοι και οποιοδήποτε συμπατριώτης μας δεν είναι εγγεγραμμένος, δεν έχει ψηφίσει ξανά, τον καλούμε να έρθει να εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο και αυτό μπορεί να το κάνει είτε στις επαρχιακές διοικήσεις, είτε στα ΚΕΠ, είτε στα ΚΕΠΟ. Τι να πάρει μαζί του άνω των 25, απλώς για να γλιτώνουμε χρόνο. Άνω των 25 χρειάζεται κάτι παραπάνω. Πρέπει να τεκμηριώσει ότι μένει στην Κύπρο, διότι ακριβώς το άνω των 25 υπάρχει ένα ζήτημα γιατί δεν έχεις εγγραφεί τόσο καιρό. Έχω δύο-τρεις γνωστούς εγώ που δεν ήθελαν ποτέ και είναι άλλο σίγουρα το 25. Οπότε, ναι, τι να φέρουν μαζί. Ένα στοιχείο που να δείχνει ότι ήταν ένα έγγραφο το οποίο να δείχνει ότι είναι στην Κύπρο. Αυτό είναι το σημαντικό για μας. Δεν δυσκολεύουμε κανένα. Απλά θα μείνουν οι επαρχιακές διοικήσεις ανοιχτές. Το ερχόμενο Σαββάτο θα λειτουργούν από τις 8 μέχρι τις 2.
είναι και αυτό σημαντικό και το, επειδή η 1η Απριλίου είναι η εθνική μας γιορτή, η αργία, και επίσης την Τρίτη θα είμαστε, θα μείνουμε μέχρι τις 5 το απόγευμα, την Τρίτη 2 Απριλίου, για να βοηθήσουμε τον κόσμο. Έχουμε όλους τους υποψήφιους, εντάξει, κλείσαμε και με τους υποψήφιους, γιατί θα εκλεγούν 3.500. Πότε τελειώνουν οι υποψηφιότητες? Οι υποψηφιότητες τελειώνουν στις 29, ξεκινούν στις 24 Απριλίου, ναι, όπου θα έχουμε στις 24 Απριλίου τους υποψήφιους ευρωβουλευτές. Μάλιστα. Μετά στις 25 Απριλίου είναι υποψήφιοι προέδρων επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης, δημάρχων, αντιδημάρχων, δημοτικών συμβούλων και μελών σχολικών εφορίων, και στις 29 Απριλίου οι έπαρχοι θα δεχτούν τις υποψηφιότητες των κοινοταρχών και των μελών των κοινοτικών συμβουλίων. Οπότε στις 29 Απριλίου ουσιαστικά θα έχουμε έναν αριθμό πάνω από 10.000 άνετα υποψηφίους. Συγγνώμη, πρέπει να είναι πολύ παραπάνω. Συγγνώμη, τα ψηφοδέλτια, εκτός που πολύχρωμα, πόσα ένα, το μέγεθος ενέχουν. Έχουμε μια στενή συνεργασία έχετε το τυπογραφείο να κάνει τη δουλειά του. Οι 10.000, πού είναι να μπούσει? Κυρία Αγαπητού, σε μια κοινότητα που μπορεί να υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος κοινοτάρχης και να εκλεγεί. Οπότε εκεί θα πάρουν μόνο ψηφοδέλτιο για ευρωβουλευτές, ένα ψηφοδέλτιο για τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης. Είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Πρέπει να το δούμε θετικά, πιστεύω. Φάνηκε. Βγαίνεις έξω, φωνάζεις υποψήφια και πετάχονται από τα σπίτια δύο-τρεις. Έτσι είναι η κατάσταση. Εντάξει, θα μπαίνεις στο καφενείο, θα φωνάζεις πρόεδρε και θα ανταποκρίνονται δύο ανθρώποι. Δεν είναι δικός μου φίλος ο κύριος Ήλια, να το ξέρετε. Λοιπόν, μάλιστα, θα τα λέμε πάρα πολύ συχνά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ηλία μου, να είστε καλά.